Ο Μπορικό Σύλλογο Κοζάνη, ύστερα από έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήσε την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισε να συμμετέχει στη στην, στην γενική απεργία που θα γίνει την 5η στι 4 Φεβρουαρίου του 2016. Ε, είναι, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη απόφαση. Ξέρουμε ότι τα μαγαζιά περνάνε πάρα πολύ δύσκολε μέρε, αλλά πιστεύουμε ότι το ασφαλιστικό που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση πραγματικά θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, το ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια όλα τίνουν δυστυχώς, προσπαθούν να κλείσουν με κάθε τρόπο τις μικρομεσαίες και να πάει η δουλειά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, Δυστυχώ το ασφαλιστικό και αυτό προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Φυσικά χρειάζεται μεταρρύθμιση. Η, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα ήταν, ήταν η μόνη που πήγε από την αρχή με προτάσει για το ασφαλιστικό. Ε, θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι στο δρόμο. Είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε όλοι μαζί ε, και πιστεύουμε ότι πάντα έτσι πρέπει, πάντα έτσι πρέπει να είμαστε θα κλείσουμε λοιπόν το πρωινό της Πέμπτης. προσπαθούμε να αντισταθούμε με κάθε τρόπο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολα. Τα μαγαζιά έχουν ανάγκη και το 1 ευρώ πλέον. Τον καθένα τον λείπουν για να πληρώσει ακόμα και τις βασικές του υποχρεώσεις, ακόμα και το 1 ευρώ, τα 10, τα 20, τα 50, τα 100. ας κάνουμε, πιστεύω για τελευταία φορά να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Δεν έχουμε δυστυχώς πολλούς τρόπους αντίδρασης. Οι μοναδικοί που πληρώνουν πάντα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίε και οι έμποροι. Εμεί τα πληρώνουμε όλα. Δυστυχώ, ευτυχώ έτσι είναι τα πράγματα, το ξέρουμε. Και που θα κλείσουμε δεν ξέρω αν θα ενοχλήσει κανέναν ή αν θα πειράξει κανέναν. Πάντως δεν έχουμε άλλη αντίδραση. Πρέπει να αντισταθούμε για άλλη μια φορά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πήραμε αυτή την απόφαση υπεύθυνα και έτσι θα δράσουμε.